το έθιμο του κλείδωνα. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του καλοκαιριού αναβίωσαν όλοι όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο κριτικό σπίτι του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας. Το έθιμο με από την αρχαιότητα συναρπάζει κάθε χρόνο μικρούς και μεγάλους και γιορτάζεται πάντα στις 23 Ιουνίου, την παραμονή της γιορτής του Αηγιάννη του Κλείδωνα. Παρακολουθήσουμε την αναβίωση του Κλείδωνα, τα φουντανάκια που λέμε, που, όπως κάναμε παλιά στις γειτονιές, που μαζεύαμε τους μάιδες από όλα τα σπίτια και φτιάχναμε τις φωτιές μας και πηδούσαμε πάνω για να φύγουν τα κακά πνεύματα. Να φύγουν. Σύμφωνα με το έθιμο την παραμονή του Αγενιού, οι ανυπαντρές κοπέλες μαζεύονται σε ένα από τα σπίτια του χωριού και μία από αυτές πηγαίνει στο πηγάδι να φέρει το το νερό. Στη διαδρομή μέχρι το σπίτι δεν πρέπει να μιλήσει σε κανέναν. Στο σπίτι το νερό μπαίνει σε πύλινο δοχείο, στο οποίο η κάθε κοπέλα ρίχνει ένα προσωπικό τη αντικείμενο, τα λεγόμενα ριζικάρια. Στη συνέχεια σκεπάζουν το δοχείο με κόκκινο ύφασμα και το δένουν, ενώ παράλληλα προσεύχονται στον Αϊγιάννη και τοποθετούν το δοχείο σε ανοιχτό χώρο όπου μένει όλη νύχτα. Παράλληλα την παραμονή της γιορτής του Αϊγιάννη αναβιώνει και το γνωστό έθιμο με τις φωτιές. Στην πλατεία του χωριού στείνεται μια μεγάλη φωτιά πάνω από την οποία Πήγανε όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Τι είναι γιαγιά οι φωτιέ αυτέ, λέγαμε. Είναι η φωτιά που είναι ο εξαγνισμός του ανθρωπίνου σώματο και πνεύματο. Μαζεύαμε λοιπόν τα τσάκνα αυτά και καίγαμε το Μάη. Ο Μάη ε, συμβολίζει την, ε, τη δημιουργία, τη γέννηση τη νέα ζωή με τα λουλούδια τα οποία τα είχαμε στα σπίτια και μοσχοβολούσε ο κόσμος. Ήταν με βότανα όλα τα ο Μάης αυτός. Στο Στεφάνι το Μαγιάτικο υπήρχε μία γινάρα, ένα κουκί και ένα αγκάθι, ό,τι αγκάθι υπήρχε. Και στάχια για γονιμότητα και καλές οδιες. Όλα αυτά τα έχουμε βρει από, ε, από τους παλιούς μας και εμείς προσπαθούμε να τα μεταλλαδεύσουμε στις νέες γενιές. Και γι' αυτό τώρα τα παιδάκια, όλα τα μικρά παιδάκια έφεραν τα στεφανάκια που είχαν από το σπίτι, που το θυμόταν από άλλες χρονιές, για να κάνουμε την παράδοση πράξη. Σύμφωνα με την παράδοση, η φωτιά επιφέρει την κάθαρση και οι άνθρωποι απαλλάσσονται από το κακό. Για άλλη μια φορά να βιώνουμε το έθιμο του Κλείδωνα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας. Ε, όλοι οι δημότες της περιοχής αλλά και, άλλο άλλος κόσμος, εκτός το, της, του Δήμου δηλαδή, έχει φέρει τα μαγιάτικα στεφάνια. Ο Ανδρέας Λιλικάκης και το συγκροτημά του διασκέδασαν τους παρευρισκόμενους με κριτική μουσική και την εκδήλωση πλαισίωσε με παραδοσιακούς χορούς ο Σύλλογος Αροδαμός.